υπόδειγμα μετανοίας σε έχοντες πανουσία. Μαρία Χριστόν δισόπη, εν το καιρό της νηστείας, τούτο ημίν δωρηθήνε, όπως εμπίστη και πόθο σε άσμασιν εφημόμεν. Σήμερα, Πέμπτη Κυριακή των νηστιών, διετάχθημε μνήμην ποιήστε της Οσίας Μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίας, αναφέρει το μηνολόγιο της Εκκλησίας μας. Και ο πιο πάνω μεστός ύμνος νοημάτων σωστικών, ο οποίος ακούει στο όνομα εξ Αποστηλάριων, ακούστηκε και μελωδείται σήμερα στους συναούς μας, δυστυχώς τους καινούς. Κρίμασιν εις ιδε Κύριος. Η μνήμη της Οσίας Μαρίας, αν και συμπίπτει με την 1η Απριλίου, ωστόσο μετατίθεται για σήμερα, για την 5η Κυριακή των νηστιών. Και τούτο γιατί, διότι ο τρόπος ζωής της και στη συνέχεια ο τρόπος μετάνοιάς της δίδει σε εμάς να καταλάβουμε το μεγάλο γεγονός και μυστήριο της μετανοίας. Την ιστορία του βίου της μας τη διασώζει και την περιγράφει ο Άγιος Σοφρόνιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμου. Και διασυνδέεται η διήγηση αυτή με το πρόσωπο του Οσίου Ζωσιμά, ενός εκ των ιερομοναστών της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στην έρημο του Ιορδάνη ποταμού. Υπήρχε τότε, διηγείται ο Άγιος Σοφρόνιος, η ιερή συνήθεια, μετά τη λειτουργία της Κυριακής της Τυρινής και μετά την τέλεση της ακολουθίας της χωρητικότητας, οι πατέρες των μονών της περιοχής αυτής να φεύγουν και να οδηγούνται στην έρημο. Και τούτο προς αναζήτηση και συναναστροφή τους με οσίους ασκητές. Και παρέμεναν οι μοναχοί εκεί μέχρι και το Σάββατο του Λαζάρου, παραμονή της Κυριακής των Βαΐων, όπου και επέστρεφαν στη μονή της μετανοίας τους. Και για τον λόγο αυτό συνέθεσαν και έψαλαν ένα σχετικό ύμνο, ο οποίος παρέμεινε και μελωδείται μέχρι σήμερα στο τυπικό της Εκκλησίας μας και ο οποίος αναφέρει «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε και πάντες έροντες στο Σταυρό σου λέγομεν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Θα τον ακούσουμε με αυτόν το εσπέραστο Σαββάτου και την Κυριακή των Βαΐων. Σε μια τέτοια, λοιπόν, πνευματική αναζήτηση είχε εξέλθει και ο Άγιος Ζωσιμάς. Και μετά από περιπλάνηση 20 ημερών, χωρίς να βρει το ποθούμενο, όντας μεσημέρι, και ενώ άρχισε να προσεύχεται, είδε μια σκιά ανθρώπου να τρέχει προς την έρημο. Η δίψα του να συναπαντήσει κάποιον ασκητή της ερήμου, τον ανάγκασε, ώστε και αυτός να τρέχει και να φωνάζει στον άγνωστο για αυτόν ερημίτη. Και ο Άγιος Σοφρόνιος διηγείται, σε κάποια στιγμή ο άγνωστος πολιστής της ερήμου στάθηκε στο απέναντι πρανές του χυμάρου για να απαντήσει στις εκκλήσεις του Ζωσιμά. Ωστόσο ήταν μεγάλη η κατάπληξη του Ζωσιμά, όταν ο άγνωστος ερημίτης τον προσφώνησε με το όνομά του, λέγοντάς του «Αββάς Ζωσιμά», του φώναξε από μακριά, «Τι έξε μου μαθήν ζητείς ή ειδήν θέλεις, αμαρτωλών εμέ θεάσαστε γίνεων». Ναι, ήταν γυναίκα, ο άγνωστος ασκητής. Τα ντυμένα ρούχα της, όπως η ίδια του ανέφερε, δεν κάλυψαν την κοινότητά της. Το σώμα της είχε καταστεί μέλαν και τα ελάχιστα μαλλιά της κεφαλής της ήταν έντονα, άσπρα και αραιωμένα. Τότε ο Ζωσιμάς, προχωρώντας οπισθοφανώς, έριψεν επ' αυτήν ημάτιον και κλείνα στα γόνατα εζήτη λαβήν ευχήν κατά το σύνηθες. Αλλά και αυτή ζητούσε ευχή γονατιστή. Και έγκυντο αμφότερη επί την γην, έκαστος εξετών ευλογήσε τον έτερον. Μετά δε πλήστης ώρας, διάστημα, έφυσεν η υγιεινή προς τον Ζωσιμά. «Αββά Ζωσιμά,
Σύ ευλογήσε αρμόζει και εύχεστε. Σύ γαρ πρεσβυτέρου αξίαν τε τίμησε. Σύ εκ πλήστων ετών του Αγίου Θησαστηρίου παρίστασε και πολλάκες των θείων δώρων μυσταγωγός γεγέννησε. Τότε φόβος και αγωνία κατέλαβε τον γέροντα και κρύος υδρότας τον περιέλουσε. Αλήθεια, πώς τα ξέρει αυτά όλα τούτα για μένα, διερωτήθηκε. Και όταν ο Ζωσιμάς την ευλόγησε και οι δύο σηκώθηκαν από την γονικλησία, τότε η γυναίκα ρώτησε τον Ζωσιμά, «Γέροντα, γιατί ήρθες στην έρημο? Πώς οι χριστιανοί στις πόλεις και τα χωριά πολιτεύονται? Πώς τα της εκκλησίας πράγματα διαπημένονται?» Για να απαντήσει ο γέροντας και να προσθέσει παρακαλώντας την, «Εύξε υπέρ εμού και παντός του κόσμου, του αμαρτωλού, σε παρακαλώ». Και κυνηγάνοντας υπακοή, στράφηκε κατά ανατολάς, σήκωσε τα χέρια και τα μάτια στον ουρανό και άρχισε να προσεύχεται δυνατά, ενώ ο Ζωσιμάς ήταν πεσμένος στο έδαφος ακούγοντας. Όταν όμως σε κάποια στιγμή ο γέροντας σήκωσε συγκινημένος από την προσευχή της στα μάτια του, τότε τι βλέπει? Ουρά αυτήν υψωθήσαν ως ένα πύχιν από της γης και το αέρι κρεμαμένοι. Τότε ο πειρασμός του υπέβαλε ότι μπροστά του είχε όχι έναν άνθρωπο, αλλά δαιμόνιο. Και αναφώνησε, «Κύριε Λέησον», για να στραφεί κοντά του τότε η γυναίκα και να του πει, «Τι σε αβά, οι λογισμοί συνταράσσου είναι πεμή. Εγώ αμαρτωλών γίνεων και το Αγίο Βαπτίσμα την τετύχεις με». Και άρχισε να σφραγίζει το σώμα της με το σημείο του σταυρού λέγοντας, «Ο Θεός αβά Ζωσιμά, εξελέτω ημάς εκ της ενέδρας του πονηρού». Ακούγοντας αυτά, ο γέροντας έπεσε κάτω και κρατώντας τα πόδια της με δάκρυα την παρακαλούσε να του πει, «Ποια είναι, από πού και πότε και με ποιον τρόπο ήρθε στην έρημο?» Και εκείνη με λυγμούς αποκάλυψε τον εαυτό της και άρχισε να διηγείται της ζωής της, «Εσχύνομαι αβάη μου, η πίνση την εσχύνη των έργων μου. Συγχώρησέ μου για τον Κύριο, ότι σκεύος εκλογής ήμην του διαβόλου. Και αν απάρξω με τις κατε... με αυτήν εξηγήσεως λέγει, φεύγεις απ' εμού ως φεύγητής από όφεως». Του γέροντος, ακατασχέτως δακρύοντος, άρχισε εκείνη να διηγείται εκ βάθους στεναγμών και μετανοίας της ζωής της. Από 12 ετών, όντας στην Αλεξάνδρεια, διέλαθα των γονέων μου, άρχισε να λέει, και παραδόθηκα στη διαφθορά, ζώντας φιλίδωνο για 17 χρόνια βίου. Και τόσος ήταν ο ίστρος της ακουρασίας μου, ώστε διετέλεσα δημόσια της ασωτείας πρόσωπο. Είχα κατρακυλήσει στο βόρβο της αμαρτίας και διαρκώς εργαζόμουν την ύβρη της φύσεώς μου. Και κάποια μέρα, ακούγοντας και βλέποντας πολλούς να αναχωρούν και τα Ιεροσόλυμα, ένα και τις ψώσεις του Τιμίου Σταυρού, αποφάσισα κι εγώ να μεταβώ εκεί. Όχι όμως για να προσκυνήσω, αλλά για να κορέσω το ακόρεστο πάθος μου. Εμβαίνοντας όμως στο πλοίο, μου ζήτησαν ναύλα και εγώ δεν είχα χρήματα. «Και γιατί δεν είχες χρήματα?» ρωτάω Ζωσιμάς. «Γιατί προσπαθούσα να κορέσω τα κόρες στον πάθος μου χωρίς να παίρνω χρήματα και ζούσα επετώντας. Όταν όμως επέμενα για ναύλο, τότε η ίδια είπε στους ναυκλήρους, «Σώμα έχω και αν την ναύλο του το λαμβάνετε». Τα όσα πάτερ Ζωσιμά συνέβησαν στη συνέχεια στο πλοίο και στους Αγίους Τόπους, φρύθω να τα πω, γιατί θα μολύνω και εσένα και τον αέρα. Και καταπλήσωμαι πως δεν με καταπώντησε η θάλασσα και δεν με κατάπιανε η Αγία Γη. Φτάνοντας στους Αγίους Τόπους και ζώντας άσωτα, είδα ένα πρωινό πολλούς να τρέχουν στην εκκλησία. Και τότε αποφάσισα να πάω κι εγώ να δω τι συμβαίνει.
ήταν η ώρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Και τότε προσπάθησα να μπω μέσα στον ναό. Αλλά όταν τη φλιάν της θύρας του ναού επάντησαν και ενώ όλοι ακολύτως εισέρχονταν στον ναό, εμένα μια ώρα τη δύναμη με οθούσε προς τα πίσω. Δεν με άφηνε να εισέλθω. Μάταια κοπίασα 3 και 4 φορές, αλλά μου ήταν αδύνατο να εισέλθω. Και στην απορία μου γιατί αυτό, τότε γύρισα στον εαυτό μου και στάθηκα στη γωνία της αυλής του ναού και άρχισα να κλαίω με αναφιλητά και να χτυπώ το στήθος μου και να λέω πρέπει να είμαι η χειρότερη από όλους. Ω Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Και τότε προσπάθησα για άλλη φορά να μπω στον ναό και μπήκα ακόλυτα. Και μόλις μπήκα, αντίκρισα την εικόνα της Παναγίας. Την εικόνα που είπα στον πλοίαρχο στον πλοίο να την πετάξει στη θάλασσα. Γιατί μας βλέπει αυτή. Αυτό είχα πει. Μετά την προσκύνησα, ασπάστηκα τον Τίμιο Σταυρό και βγήκα έξω. Και τότε μου είπε μια φωνή, «Εάν τον Ιορδάνη διέλθεις, καλήν ευρύσεις ανάπαυση». Και εγώ ακούοντας, με δάκρυα έκραξα και είπα, «Παναγία Δέσποινά μου, Δέσποινά μου μην με εγκαταλείπεις, σε παρακαλώ». Και έκτοτε έζησα 47 ολόκληρα χρόνια στην έρημο, μόνο Θεό. «Ού και δε ήθη στροφής ή ενδύματος», ερωτάω Ζωσιμάς, για να απαντήσει ότι ο Θεός με έτρεφε. 17 ολόκληρα χρόνια, πατέρ Ζωσιμά, με έζωναν οι πειρασμοί να γυρίσω πίσω. Με έθελε ο πρώην άσωτος βίος μου. Πάλεψα, γονάτισα, προσευχήθηκα, έκλαψα γοέρα. Και τότε απαλλάγηκα και είπα 17 χρόνια έζησα στην ασωτεία και 17 χρόνια δέχομαι τους πειρασμούς. Στο τέλος, παρακαλεί το Ζωσιμάν να την περιμένει το επόμενο έτος, την Μεγάλη Πέμπτη, ανύπνα του μυστικού δείπνου, έξω από τη μονή του και θα πάει η ίδια να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων για πρώτη φορά. Και την ανέμενε ο Ζωσιμάς από το πρωί κρατώντας τα άχραντα μυστήρια μέχρι αργά τα μεσάνυχτα και αμφιθυμούσε για τον ερχομό της. Ωστόσο εκείνη έφτασε τα μεσάνυχτα και στην απορία του πώς θα διαπεράσει τον Ιορδάνη ποταμό είδε κάτι φοβερόν. Την είδε να βάζει το σταυρό της και στο φως του φεγγαριού να περπατά πάνω στα κύματα του Ιορδάνη ποταμού. Φθάνοντας κοντά του, τότε ο Ζωσιμάς έπεσε κατά γης να την προσκυνήσει για να το σηκώσει λέγοντας «Τι είναι αυτό που κάνεις, αβά Ζωσιμά? Κρατάς τον Χριστό, πάτερ Ζωσιμά, και σκύβει να με προσκυνήσεις για να μαρτωλεί η γυναίκα?» Έμπλεος δακρύων, την κοινώνησε ο Άγιος Ζωσιμάς και αυτή με λιγμούς μετά από 47 χρόνια δεχόταν τον Χριστό μέσα της και της πρόσφερε βρεχτούς κόκκους φακής να πάρει για το δρόμο της. Και εκείνη πήρε 3 μόνο κόκκους φακής, τον ευχαρίστησε και του είπε «Του χρόνου να ειδωθούμε, όχι εδώ, αλλά στον τόπο της μετανοίας μου, που ήταν μια απόσταση 20 ημερών με τα πόδια». Την επεσκέφθηκε το επόμενο έτος ο Άγιος Ζωσιμάς και την έψαχνε. Και κάποια στιγμή τη βρίσκει και κοιμημένη. Αφού έγραψε στο έδαφος, δίπλα από το σκήνομά της, «Αβάζω σήμα, θάψον το σώμα της αθρίας Μαρίας, απόδος τον χούν το χωή, εύχου υπέρ ημών προς τον Κύριο». Εκοιμήθην την ημέραν καθηνάλαβον τα άχραντα μυστήρια. Διαπορούμενος και κλαίοντας ο Ζωσιμάς, πώς διάνυσε καταρχήν μια νύχτα τόσο μήκος δρόμου, 20 ημερών δρόμου. Αλλά και τώρα πώς να την κυδέψει μέσα στην έρημο. Το έδαφος ήταν σκληρό. Ο του θαύματος. Εκείνη τη στιγμή, ορά λέοντα μέγαν, το λειψάνο της ουσίας παρεστώτα και τα ίχνη αυτής λύχοντα.
Το θαυμαστό ανοίγοντας το ζώο τον τάφο, τον βοήθησε το δοσημά να κυδέψει το άχαντο σώμα της Αγίας Μαρίας. Πολλά τα σωστικά μηνύματα, τα οποία διαδηλώνονται και διαλαδούνται μέσα από το βίο της Οσίας Μαρίας και τα οποία συνοψίζονται σε ένα μόνο κεφάλαιο που ακούει στον όρο μετάνοια. Χαρακτηριστικά, επί του προκειμένου θα διαμηνήσει για το θέμα αυτό ένας μεγάλος ασκητής, ο Όσιος Ισάκος Ήρος. «Ή πάντες αμαρτωλοί εσμέν και εσμέν αμαρτωλοί». Ουδε μία άρα των αρετών υπεράνων της μετανοίας. Κεφάλαιον και μέγεθος μέγα η μετάνοια. Και σε άλλη αναφορά του, ο ίδιος Όσιος θα διδάξει και θα πει την θάλασσα του βίου, την οζωμένη, ουδείς δύναται περάσε ανευτού πλοίου της μετανοίας. Η ζωή μας είναι μία θάλασσα οζωμένη, με κύματα, δυσκολίες, πειρασμούς, φόβους και αγωνίες. Για να διαπεράσουμε αυτήν τη θάλασσα, λέει ο Άγιος, αδύνατο να τη διαβούμε χωρίς το πλοίο της μετανοίας. Ωστόσο όμως, λέει και κάτι άλλο ο Όσιος, έχει αυτή η βάρκα το πλοίο και δύο κουπιά. Το ένα να ακούεται προσευχή και το άλλο να ακούει στο όνομα νηστεία, δηλαδή άσκηση και υπακοή, τα δύο αυτά μεγέθη, για τα οποία, πατέρες και αδερφοί, και διεξοδικά και με μεστομένα και με ακρίβεια τα οριοθέτησε την περασμένη Κυριακή και την Παρασκευή στον Ακάθιστο Ύμνο ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και πατέρας μας κύριος Δικηφόρος. Με το πλοίο λοιπόν της μετανοίας και έχοντας κουπιά την προσευχή και την άσκηση, μπορούμε ναι να διαπλέψουμε το τρικυμιώδες και το οζώδες της θαλάσσιας ζωής μας και να υπερβούμε όλους τους πειρασμούς και όλες τις δυσκολίες και τις αγωνίες. Και ιδιαίτερα σήμερα, με την πανδημία και τον φόβο του κορονοϊού, όπου όλοι οι οικουμένοι πράγματι ζει στιγμές κρίσιμες. Η επιστήμη θα μας βοηθήσει. Αλλά πάνω και πέρα από την επιστήμη υπάρχει ο Πανάγαθος Θεός μας, που είναι Πατέρας μας και σκέφτεται και νοιάζεται για μας. Αρκεί εμείς με μετάνοια, με συντριβή, με δάκρυα στα μάτια, με αλλαγή της ζωής μας και με τα κουπιά της προσευχής και της άσκησης να τον παρακαλέσουμε. Ναι, Κύριε, φανού ήλαιος και βοηθός μας, γέννητο.